απ' το τιμόνι, τι να μην είσαι εδώ τώρα. Παιδιά, έτρεχα. Κοίτα, αλήθεια νομίζω ότι είναι τέρμα δύσκολο και βασικά είμαι καθυστερημένη αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχω καν ίντερνετ για να πω να δω αυτό που πρέπει. Δεν παίζει να έχει καν πολύ μνήμη. Σας είχα πει να κάνουμε διλήμματα. Διλήμματα, ωραία. Πραγματικά είναι κάποια δύσκολα και απλά είμαι σε φάση. Θα με κράξετε κάποιοι. Δεν ξέρω. Με τις απαντήσεις που θα δώσω. Αλλά δεν με νοιάζει τόσο. Πάμε να δούμε. Ρε, πείτε μου, σας άρεσαν αυτά τα βίντεο που κάθομαι και απλά μιλάω. Απλά είναι ό,τι μου έρθει στο κεφάλι το κάνω. Και να μ' αρέσει και να γουστάρω, εννοείται. Ξέρετε τι μου τη δίνει τώρα. Ρε φίλε, αυτό το σπαστικό πράγμα που κάθε φορά που βγαίνει στον δρόμο προχωράς και βλέπεις ένα γνωστό και δεν ξέρεις αν θα το χαιρετήσει ή όχι. Ναι, τραγικό. Και έρχεσαι σε μια μηχανή. Oh my god. Ρε, πραγματικά κάθε φορά που κάνω πάνω στην ταράτσα βίντεο, νιώθω ότι κάνω συνέχεια το ίδιο βίντεο. Εσείς? Κοντός με κοιλιακούς ή ψηλός με κοιλίτσα? Ψηλός με κοιλίτσα, γιατί είμαι εγώ ήδη 1,70, οπότε πόσο πιο κοντός. 1,60, όχι ρε παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ψηλός με κοιλίτσα. Δεν με ενοχλεί η κοιλίτσα καθόλου. Δεν με νοιάζει γιατί μπορεί να είναι και φέτες ο άλλος. Δεν με νοιάζει, εμένα είναι κοντός. Δεν μου αρέσουν οι κοντοί καθόλου σχεδόν. Πίτσα ή γύρος? Νομίζω γύρος, σίγουρα. Instagram ή YouTube? Το Instagram είναι πολύ καλό, ρε φίλοι. Δηλαδή, μπαίνεις και βλέπεις και τα story των άλλων και βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι. Αλλά από τη μία σκέφτομαι, τι με νοιάζει, ρε μάνα, τι κάνουν οι άλλοι. Κάποιες φορές το σκέφτομαι τόσο πολύ. YouTube τώρα, σίγουρα το YouTube νομίζω, μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί τα επεξεργάζομαι αυτά τα βίντεο που ανεβάζω, γουστάρω και ναι. Οπότε νομίζω YouTube, ρε φίλε. Σουβλάκι ή χέλ? Μαλάκα, αυτό είναι δύσκολο. Σουβλάκι. Δε. Χέλ, εντάξει, δεν. Μπορεί να πιω ένα τη βδομάδα, δεν ξέρω. Δε. Αδιάφορο φούρνο. Ολόσωμο μαγιό ή μπικίνι? Μπικίνι. Ναι, ολόσωμο δεν φοράω, δεν με βολεύει τόσο. Χοκ ή συμπόι? Συν. Εντάξει, το Hogan τραγούδι μου άρεσε. Δε. Το ότι έκανα reaction δεν σημαίνει κάτι. Ρε. Να ήσουν αόρατη ή να μπορεί να διαβάζει τη σκέψη των άλλων? Κοίτα, αν μπορούσα να διαβάζω σκέψεις των άλλων, θα ήταν τέλειο. Δηλαδή, θα ήξερα τι σκέφτεται ο καθένας. Αν ήμουν αόρατη, θα πήγαινα, θα βλέπα τι ήθελα χωρίς να με βλέπουν οι άλλοι. Νομίζω να ήμουν να διάβαζα τι σκέψεις των άλλων θα ήταν πολύ πιο τέλειο. Απλά η ζωή μου, η ερωτική μου ζωή θα ήταν τέλεια, υπέροχη. Και με την παρέα μου θα ήταν πολύ καλά, γιατί θα ήξερα τι σκέφτεται ο άλλος. Όταν με βλέπει να φας σοκολάτα με γεύση σκατά ή σκατά με γεύση σοκολάτα? Σοκολάτα, ρε παιδιά, με γεύση σκατά. Νομίζω ναι. Γιατί σοκολάτα με γεύση σκατά. Δηλαδή θα ξέρεις ότι είναι σοκολάτα, γιατί εξωτερικά θα είναι σοκολάτα, αλλά η γεύση θα είναι σκατά. Δεν πειράζει. Πρότιμα, ναι, όχι, ναι. Σοκολάτα. Μαλάκα, πώς είμαι ρωτούσα. Έχετε φάει κόλμα με το σύντροφο, φίλε. Καλιέντε ή μαμά. Καλιέντε. Ποιο ωραίο. Ταξίδι στο παρελθόν ή 40.000 ευρώ. 40.000 ευρώ, παιδιά, δεν κοιτάμε πίσω. Πάμε μπροστά εμείς μόνο. Έχουμε πάλι παρέα. Μύκονος ή Σαντορίνη? Μύκονος, γιατί είναι Μύκονος. Δεν είναι. Μια φορά πας Μύκονο και περνάς τέλεια. Αν είχες να σώσεις τη δική σου ζωή και τη κολλητή σου, ποια θα διάλεγες? Ρε παιδιά, τώρα μπες. Νομίζω ότι όλοι θα διάλεγαν τη δική τους ζωή. Ναι. Αλλά αν μπορούσα και τους δύο, πραγματικά και τους δύο. Θα προτιμούσες να γλύψεις μια βρώμικη πατούσα ή μια ιδρυωμένη μασχάλη? Καλό καλοκαιράκι. Και σένα, μαλάκα. Ευχαριστώ για αυτό που μου βάλες τώρα. Πατούσα. Δεν με νοιάζει, ρε φίλια. Ένα έτσι. Θα το έκανα. Όχι, μασχάλη. Όχι, όχι. Δεν μπορώ. Προτιμούσες να είχες πολλούς οπαδούς στο Insta, αλλά να μην σε ήξερε κανένα στο YouTube ή ανάποδα? YouTube. YouTube. Καλά είμαστε τώρα. Και τώρα νομίζω έτσι είμαι. Βάφλα ή πίτσα? Πίτσα. Βάφλα, πες να έχω φάει μια φορά στη ζωή μου κιόλας. Νομίζω, ναι. Λεφτά ή έρωτας? Έρωτας. Είναι άλλο συνέστημα. Αν και με τα λεφτά έχεις την άνεση, αλλά άλλο έρωτας. Οκ. Okay. Σεξ ή φαγητό? Φαγητό, δε μάλλον. Boyfriend or girlfriend? Girlfriend. Girlfriend. Boyfriend. Να μην ξανακάνεις σχέση ποτέ ή να έχεις αγόρια να μην έχεις καθόλου φίλους? Φίλε, αυτό τώρα πού να το απαντήσω, πες μου, πού να το απαντήσω, ρε Παρασκευή, που μου το έβαλες. Τι είναι αυτό τώρα, πες μου, τι θα απαντούσες εσύ εδώ πέρα? Ρε φίλε, απ' τη μία με τους φίλους μου περνάω τόσο τέλεια, τόσο φορές λέω, ρε φίλε, γαμάει. Και είναι κάποιες που δεν περνάω ωραία. Και το αντίθετο με τη σχέση μου, ας πούμε. Αλλά με τη σχέση θα ήμουν χαρούμενη. Είναι άλλο συνέστημα.
φίλου σου, φίλε, αυτό τι άλλο. Υποκρισία ή ψέμα. Προτιμώ τα ψέματα. Δεν ξέρω, υποκρισία δεν μου αρέσει. Να αποκρίνεται κάποιο και να το ξέρω, φίλε, αλήθεια. Άσχετο, δήλωσε Αλεξανδρούπολη μόνο και μόνο για αυτόγραφο. Πολύ καλό. Ρε, γιατί μου γράψετε πολύ γκόμενα οι γκόμενες, εντάξει, χαλαρώστε. Σχέση με 16χρονο ή με 40χρονο. Μπέσα με 16χρονο. Όχι 40χρονο, μπορεί να είναι τόσο γέρος, αλλά την άλλη μπορεί να είναι τόσο μουνάκι, να είναι κομπλέ δηλαδή, εντάξει. Να πνιγεί σε θάλασσα ή σε πισίνα. Σε πισίνα, νομίζω. Βυζιά ή κόλος. Κόλος. Να κυκλοφορείς στην παραλιακή χωρίς παντελόνι ή χωρίς μπλούζα. Χωρίς μπλούζα, παιδιά. Χωρίς μπλούζα καλύτερα, εντάξει. Και θα φορούσα μαγιό από πάνω, δεν με νοιάζει. Επόμενη ερώτηση είναι αν προτιμώ να βλέπω για όλη μου τη ζωή DGM56 ή Another Makeup World. Η απάντησή μου είναι... πραγματικά. Πρώτον, ο DGM είναι μικρούλης, εντάξει. Δεν τον παρεξηγώ καθόλου, αλήθεια. Αν και πραγματικά πρέπει να σκεφτεί τι ανεβάζει, γιατί ξέρω ότι στο μέλλον θα τα μετανιώσει όλα αυτά που έχει ανεβάσει. Γιατί ρε φίλε, το κάθε βίντεο τώρα να είναι με έκραξε εκείνο, με έκραξε ο άλλο και σταμάτα να βλέπει αυτόν, σταμάτα εκείνο. Πραγματικά δείτε τι ανεβάζει. Δεν είναι τόσο καλό το περιεχόμενο του καναλιού του. Η Another Makeup, ρε φίλε, είναι λες και είναι πεντάχρονο και ανεβάζει και supermarket haul και ό,τι μαλακία τη κατέβει. Δεν λέω ότι να εγώ ανεβάζω κάτι καλύτερα, τέλος πάντων, προτιμάω GGM, εντάξει. Έλα, έλα, αυτό.